Μα βγήκαμε, δεν βγήκαμε από τα μνημονία και τη μνημονιακή επιτήρηση. Αυτό δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν λέει και η Νέα Δημοκρατία. Άρα εξακολουθούμε να έχουμε υποχρεώσεις. Βεβαίως και έχουμε υποχρεώσεις. Μα τι λέτε. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Σαχίνη. Εγώ τι λέω. Εγώ λέω τις επίσημες ανακοινώσεις τις πανηγυρικές των κομμάτων. Ότι όχι, έχουμε βγει από την επιτήρηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ καταρχήν να μην λέτε των κομμάτων. Υπάρχει ένα κόμμα που το ισχυρίζεται που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόμμα σοβαρό που είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει την αλήθεια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εσείς δηλαδή λέτε ότι δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Όχι, έχουμε βγει από το μνημόνιο, αλλά είμαστε υπό επίβλεψη συνεχή και το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Ναι, άλλο δεν η επίβλεψη και άλλο οι υποχρεώσεις. Αν έχεις βγει από το μνημόνιο, οι υποχρεώσεις έχουν μείνει. Βεβαίως και έχουν μείνει. Άρα δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια πρακτικά. Και έχουν μείνει και πάρα πολλά συμφωνηθέντα τα οποία πρέπει να τηρηθούν και πάρα πολλές αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε, τις παίρνουμε με την σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων εταίρων και ούτω καθεξής. Μα αυτό είναι γνωστό της πάση, δεν σας λέω κανένα μυστικό. Ωραία. Εγώ χαίρομαι για τη διατύπωση αυτή. Αυτά με καλύψατε. Μα έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν έχει κανένα νόημα, κύριε Σαχίνη, ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι, ούτε εμείς οι πολιτικοί, να παραμυθιάζουμε τον κόσμο λέγοντάς του πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. 20 Αυγούστου του 2022 είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Με τον πιο επίσημο τρόπο, η χώρα μας εξέρχεται από το καθεστώς της ενισχυμένης ευρωπαϊκής εποπτείας. Κλείνει έτσι ένας 12ετής κύκλος που έφερε πόνο στους πολίτες. Καθήλωση στην οικονομία και διχασμό στην κοινωνία. Για να ξεπροβάλλει όμως ένας νέος καθαρός ορίζοντας. Ανάπτυξης, ενότητας και ευημερίας για όλους. Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος των μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά τους. Δυσβάσταχτοι φόροι και περικοπές μισθών και συντάξεων, τραπεζική έλεγχη και υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, υποβάθμιση της εθνικής άμυνας, της δημόσιας παιδείας και υγείας, αλλά και περιθωριοποίηση της θέσης της Ελλάδος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όλα αυτά ανήκουν ευτυχώς στο παρελθόν.